400 χρόνια τώρα τα Επτάνησα βρίσκονται κάτω από την κατοχή των Ενετών. 4 αιώνες πίκρας και ταπείνωσης. Ξένοι στρατιώτες κάνουν τον περίπατό τους στα ελληνικά καλντερίμια. Στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, στη Λευκάδα. Η σφραγίδα των δόγιδων δεν πέφτει μόνο βαριά πάνω στα επίσημα έγγραφα, αλλά και πάνω στα όνειρα και τις ελπίδες των ανθρώπων. Ξένες σημαίες σχηματίζουν μέσα στον έθριο ελληνικό τους αέρα. Μα ο πόθος της ελευθερίας μένει άσβηστος μες στις καρδιές των λαών. Γι' αυτό δεν το ξεχνάει η ιστορία. Μια θύελα ξεσηκώνεται εκείνο τον καιρό και διατρέχει την Ευρώπη από τις ακτές της μάχης ως τη Μολδοβλαχία και ως το Τέναρο. Η Γαλλική Επανάσταση, ο Βοναπάρτης, οι Καρμπονάροι στην Ιταλία, οι Φιλικοί στην Ελλάδα, όλα δείχνουν πως αρχίζει μια καινούργια εποχή. Ο Ρήγας Φεραίος είναι από τους πρώτους που δίνει το παρόν σε αυτό το προσκλητήριο των λαών. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια. Απλόχωρια τόπεδο από το Βελεστίνο, θα ανέβει ένα-ένα τα σκαλιά της μεγάλης θυσίας για την πατρίδα. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Οι τύρανοι αγριεύουν, όπως κάνουν πάντα οι τύρανοι όταν φοβούνται, και σπέρνουνε γύρω τους τον όλεθρο. Δολοπλοκίες, προγραφές, εγκλήματα. Αλλά το αίμα που χύνεται για ένα μεγάλο ιδανικό δεν χάνεται. Πορεύεται και κυλάει από γενιά σε γενιά. Και όταν ένα άξιο τέκνο της πατρίδας πεθαίνει, η ολόφωτη ψυχή του σε κάποιον άλλον που μόλις γεννιέται πάει και κατοικεί. Ο Ρήγας πέθανε δολοφονημένος. Γεννήθηκε ο Σολωμός, τον ίδιο χρόνο, 1798. Του ποιητή Νικόλαο Σολωμός καταγόταν από παλιά ένδοξη οικογένεια της Κρήτης που ήρθε στα Επτάνησα όταν η Μεγαλόνησος πατήθηκε από τους Τούρκους. Η μητέρα του, Αγγελική Νίκλη, ήταν φτωχή κοπέλα του λαού, γεννημένη ανάμεσα στις σκληρές πέτρες της Μάνης, ανάμεσα στο τρομακτικό ελληνικό φως που σκεπάζει τη γη με ανοιχτά τα χέρια σαν παντοκράτορας. Γιώκα μου, όταν σ' έκανα, πώς δεν εξαπέτησα. Πώς δεν έκανα φτερά σαν του παγωνιού χρυσά να πετάξω στα βουνά. Η ωραία και άδολη Αγγελική, η παρθένα των 16 χρόνων, θα δώσει στο γιο της την αγάπη για τη γη, τον αυθορμητισμό, το χάρισμα να ακούει με άλλο τρόπο τα πουλιά. Και ο πατέρας του, ο γερο Νικόλας, θα του δώσει τον περήφανο και ατίθασο χαρακτήρα. Έτσι, η μοίρα του Σολωμού αρχίζει με τους πιο καλούς ιονούς.
πρώτοι του δάσκαλοι ξαφνιάζονται με το αστραφτερό μυαλό του. Ο Αντώνιος Μαρτελάος, ποιητής και ο ίδιος, μαζί με τα πρώτα γράμματα θα του διδάξει την αρετή και τον ενθουσιασμό για ό,τι ωραίο υπάρχει στον κόσμο. Και αργότερα, ο Ιταλός Αβάς Σάντο Ρόσι, πρόσφυγας στη Ζάκυνθο για τα φιλελεύθερα φρονήματά του, θα του μάθει πόσο μεγάλο και αναντικατάστατο αγαθό είναι η ελευθερία. Και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Αλλά η μεγάλη ώρα που αργότερα με απαράμιλους στίχους θα τραγουδήσει ο ποιητής, δεν έφτασε ακόμα. Η μια κατοχή διαδέχεται την άλλη στα μαρτυρικά Επτάνησα. Γάλλοι, Ρώσοι, Τούρκοι, ξανά Γάλλοι και τέλος οι Άγγλοι. Η ελπίδα για μια Ανάσταση που αιώνες τώρα ζει μες στα σωθικά των Ελλήνων κλαίει πάλι απαρηγόρητη. Κι ακαρτέρι, κι ακαρτέρι, φιλελεύθερη λαλιά, τόνα χτύπαε τ' άλλο χέρι από την απελπισιά. Το 1808 ο πατέρας του ποιητή πεθαίνει. Το 10χρονο αγόρι βρίσκεται για πρώτη φορά αντιμέτωπο με το θάνατο και ακούει μέσα του τη μεγάλη ρογμή που ανοίγει και που θα παλέψει να τη γεμίσει με όνειρα, ποίηση, πατρίδα, ιδανικό. Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός φθήσε γέμισε άνθη. Λίγους μήνες μετά το θάνατο του πατέρα του, ο κηδεμόνας του Νικόλαος Μεσαλάς στέλνει το μικρό Διονύσιο να σπουδάσει στην Ιταλία. Το συνοδεύει ο καλός του άγγελος, ο Αβάς Ρώση. Κι ακαρτέρι, φιλελεύθερη λαλιά, τόνα χτύπαε τ' άλλο χέρι από την απελπισιά. Και λες, πότε, α, πότε βγάνω το κεφάλι απ' τις ερμιές και αποκρίνοντο από πάνω, κλάψες, άλυσες, φωνές. Ταπεινότατη σου γέρνει η τρισάθλια κεφαλή, σαν πτωχό που θυροδέρνει, κι είναι βάρος του η ζωή. Πιάνει, αυξένει, κοκκινίζει, και σηκώνει μια βροντί, και το πέλαο χρωματίζει με ματόχρωη βαφή. Ο μικρός Σολωμός βρίσκεται τώρα στη Βενετία. Η παλιά αέρινη πόλη που λες και μόλις βγήκε από τη θάλασσα τον μαγεύει. Μες στον αέρα της σαν να τρέμει ένα όνειρο πάντα. Ο χρόνος σιγά σιγά απάλυνε τις πέτρες της, έτσι που τώρα να είναι φτιαγμένες μόνο από χρώματα. Το λύκειο όμως της Αγίας Εκατερίνης όπου σπουδάζει τον πνίγει με τη βαριά και αναχρονιστική πειθαρχία του. Η ευαίσθητη ψυχή του, θρεμένη με ανοιχτούς ορίζοντες, πνίγεται κάτω από τους σκοτεινούς θόλους του μεσαιωνικού μοναστηριού. Πώς μπορεί να ζήσει χωρίς φως αυτός που αργότερα θα γράψει «Φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το Χάρο». Έτσι ο Αβάς Ρώση τον παίρνει μαζί του στην Κρεμόνα, όπου τελειώνει τις γυμνασιακές του σπουδές. Πολύ αγαπημένη η μάνα, με το λίγα σημέρας εισέρχομαι εις το Πανεπιστήμιο της Παβίας, όπου θα υποχρεωθώ να εντείνω τας προσπαθίας μου ή να με τα 3 έτη σε ασπαστώ. Γράφει στη μητέρα του το Νοέμβριο του 1815. Παβία θα αρχίσει και η ποιητική ζωή του Σολωμού. Πόλη με μεγάλη παράδοση στα γράμματα και τις τέχνες, ξυπνάει μες στην ευγενική ψυχή του έφηβου ποιητή τη δίψα για μάθηση και για δόξα. Έτσι,
Αντί να παρακολουθεί τη στεγνή διδασκαλία της νομικής σχολής, προτιμάει να ακούει φιλολογικά μαθήματα σοφών δασκάλων και να κάνει συντροφιά με διακεκριμένους λόγιους και συγγραφείς, όπως ο Μόντι, ο Μαντσόνι, ο Μοντάνι και ο συμπατριώτης του Ούγκο Φόσκολο. Ο νεαρός Διονύσιος κουβεντιάζει θαρετά μαζί τους και λέει ελεύθερα τη γνώμη του. Στο σπίτι του Μόντι ένα βράδυ συζητούν για ένα χωρίο του Δάντη. Ο Μόντι θύμωσε σε μια στιγμή και είπε στο Σολομό: «Δεν πρέπει να σκέπτεσαι τόσο, πρέπει να αισθάνεσαι». Και ο Σολομός αποκρίθηκε: «Πρέπει πρώτον με δύναμη να συλλάβει ο νους και έπειτα η καρδία θερμός να αισθανθεί ό,τι ο νους συνέλαβε». Είναι μόλις 20 χρονών και όμως με αυτή τη φράση έχει βάλει κιόλας στα θεμέλια όλης της ποιησής του. Ακριβώς τότε αρχίζει να γράφει και τους πρώτους στίχους του στα ιταλικά, που με την πρώιμη ωριμότητά τους κατακτούν αμέσως τους ηλικιωμένους φίλους του. Όταν ο Μαντσόνι διάβασε την οδή για την πρώτη λειτουργία, φώναξε ενθουσιασμένος: «Μπράβο Έλληνα σπουδαστά!» Η Ελλάδα αρχίζει να ξεσηκώνεται. Μυστικά ακόμα, αλλά με υψηλό το φρόνημα και έτοιμη για όλες τις θυσίες. Άνθρωποι ξένοι μέχρι χτες είναι σήμερα αδέλφια στο όνομα της μαρτυρικής πατρίδας. Η εταιρεία οργανώνει τους υπόδειους. Στην Ευρώπη, οι τύρανοι προσπαθούν να ξανακερδίσουν την παλιά τους δύναμη. Μια ολόκληρη εποχή τελείωσε στο Βατερλό. Στα Επτάνησα κυματίζει η Αγγλική σημαία. Η Ιερά Συμμαχία στη Βιέννη αποφασίζει να καταπνίξει κάθε φιλελεύθερη κίνηση. Μάταια δύο μεγάλες μορφές, ο Υψηλάντης και ο Καποδίστριας, θα αγωνιστούν για τα ελληνικά δίκαια. Η Ελλάδα, η πικρή και σκλαβωμένη Ελλάδα, ξέρει τώρα πως δεν θα έχει άλλο σύμμαχο ή προστάτη στον αγώνα της, πάρεξ τα ίδια της τα τέκνα. «Ορκίζομαι και ομνίω εις την τιμήν μου και έμπροσθεν του υπερτάτου όντος, ότι να μη φανερώσω ουδενός το μυστικόν της φιλικής εταιρείας. Και υπόσχομαι την πατρίδη να είμαι πάντοτε ζηλωτής και πιστός εις το να πασχίσω το κατά δύναμην της ελευθερίας της, θυσιάζοντας εις την περίστασιν όλα μου τα αισθήματα, όλην μου την περιουσίαν και ζωήν μου ακόμα». Το 1818, ο Σολομός γυρίζει στη γενέθλια γη, φέρνοντας μαζί του το θαυμάσιο πλούτο μιας μεγάλης λογοτεχνίας, όπως η Ιταλική. Αλλά για να γίνει Έλληνας ποιητής, δεν αρκούσαν οι γνώσεις ή τα αισθήματα. Ποίηση είναι πάνω απ' όλα γλώσσα. Και ο Σολομός ρίχνεται με όλο τον ενθουσιασμό της νεανικής καρδιάς του στην εκμάθηση της πατρικής λαλιάς. Η μοίρα τον είχε προορίσει να εκφράσει την ελληνική φύση και τον ελληνικό λαό σε μια δύσκολη ώρα του. Γι' αυτό του ήταν απαραίτητη μια γλώσσα απλή, γνήσια, λαϊκή, σαν και εκείνη που του τραγουδούσε όταν ήταν παιδί η μητέρα του.